Ξεκινώντας, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω τις υποκριτικές, κατά τη γνώμη μας, προεκλογικές αντεκλήσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για τα περί δημοκρατικής εκτροπής και το όλο κλίμα που διαμορφώνεται αυτές τις μέρες, προσπαθώντας με μοιρασμένους ρόλους να διαμορφώσουν ένα κλίμα συνθήκης εκφυλισμού και αποπροσανατολισμού στην πολιτική αντιπαράθεση. Με το ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα να δηλώνει ότι πρόκειται να απέχει από όλες τις ψηφοφορίες των νομοσχεδίων. Και ξέρετε, αυτή η υποκρισία αγγίζει τα όρια της θεδρότητας, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπερψηφίσει τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα τρία τέταρτα αυτών τα έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Για τόσο μεγάλες διαφωνίες μιλάμε, χάσμα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και ας φόρεσαν τώρα προεκλογικά τη μάσκα και την ασπίδα του μονομάχου, ανεβάζοντας τα ντεσιμπέλ, μπας και κρυφτεί αυτή η ομοφωνία που έδειξαν επί μια τετραετία και όχι μόνο, σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα σε βάρος του λαού. Εξάλλου, τέτοια διαφωνία δεν υπάρχει ούτε στο σημερινό νομοσχέδιο. Αλλά πώς αλλιώς θα τέριαζε με τους υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης που σηκώνονται στα τηλεπαράθυρα όλες αυτές τις μέρες, αν συνεχιζόταν και στο νομοθετικό έργο αυτή η συμφωνία και η ομοψυχία που με αξιοζήλευτο τρόπο έχετε δείξει μέχρι τώρα. Και η βασική συμφωνία των άλλων κομμάτων με την κυβέρνηση σε σχέση με το παρόν νομοσχέδιο έγκυται ακριβώς στον επιδιωκόμενο σκοπό του, που είναι, όπως ομολογείται από την ίδια την αιτιολογική έκθεση, αλλά διαφημίζεται και από την κυβέρνηση, να καταστεί η διαδικασία της εμπορικής διαιτησίας στη χώρα μας ελκυστικός πόλος έλξης για τους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου να επιλύουν διαφορές μεγάλες οικονομικές αξίες. Όπως γλαφυρά περιγράφηκε και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρώτης κατάθεσης του νομοσχεδίου, ο σκοπός του είναι να γίνει η Ελλάδα θελκτικός, προτιμόμενος τόπος διεξαγωγής διεθνών διαιτησιών, παρέχοντας ένα ευέλικτο πλαίσιο επίλυσης των διαφορών, με το οποίο είναι εξοικειωμένες οι επιχειρήσεις που δίνονται να υλοποιήσουν άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Στο όνομα λοιπόν της περίφημης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, που αποτελεί άλλωστε κοινή και ομολογημένη σας επιδίωξη, επιχειρούνται και οι αλλαγές στο επίπεδο της δικαιοσύνης, ώστε με το νέο θεσμικό πλαίσιο να επιταχύνεται η επίλυση των διαφορών μέσω της δικαιοσύνης, χωρίς την αναγκαιότητα προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, ότι η επίλυση των επενδυτικών διαφορών είναι μόνιμη έγνοια σας. Την υπηρετείτε από κάθε δυνατό διάβλο και μακάρι να δείχνατε την ίδια σπουδή για να επιταχυνθούν και οι υπόλοιπες, οι λαϊκές υποθέσεις. Η επιδίωξη της κυβέρνησης, με την οποία φυσικά στη γενική κατεύθυνση συμφωνούν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, είναι λοιπόν η εξυπηρέτηση των συμφερόντων διαφόρων πολυεθνικών επιχειρήσεων, η προώθηση των κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων τους στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται να εξυγχρονίσει και να αξιοποιηθεί καλύτερο και ο θεσμός της διαιτησίας. Παράλληλα, όμως, με το νομοσχέδιο υπηρετείται και ένας άλλος σκοπός, που κι αυτό εντάσσεται στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τις κατευθύνσεις που ακολουθεί, και είναι αυτός της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της δικαιοσύνης, με την ενίσχυση εξοδικαστικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρακάμπτοντας την τακτική δημόσια δικαιοσύνη, η οποία φυσικά έτσι κι αλλιώς με μια σειρά νομοθετήματα όπως τον κώδικα δικαστηρίων που ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό, το δικαστικό καλλικράτη που ετοιμάζει η κυβέρνηση και μια σειρά άλλα, επιδιώκεται να λειτουργεί περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους, με δικαστές μάνατζερ που ταιριάζουν περισσότερο σε ανώνυμες εταιρείες παρά στα δικαστήρια. Η ευελιξία και η ταχύτητα της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων για την επίτευξη της κερδοφορίας τους απαιτεί βέβαια και ανάλογες ευέλικτες και γρήγορες διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών τους, δικαστικές και εξώδικες.
Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη των υπόλοιπων κομμάτων, σπέβδει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις τους, ιδρύοντας αρχικά πολυτελή επενδυτικά τμήματα σε τακτικά δικαστήρια, πολιτικά και διοικητικά, για την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, σε βάρος βέβαια πάντα των λαϊκών υποθέσεων, και τώρα επιχειρεί αντίστοιχες ευνοϊκές για τα συμφέροντάς τους εξοδικαστικές μορφές επίλυσης των διαφορών. Τα πάντα λοιπόν και στον τομέα της επίλυσης των διαφορών και ευρύτερα της δικαιοσύνης προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και τις ανάγκες της κερδοφορίας τους. Αντίθετα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, και στη δικαιοσύνη ορθώνονται νέα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια στην πρόσβασή τους, αφήνονται να καθυστερούν και να λιμνάζουν οι υποθέσεις τους. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο, η ίδια η διαιτητική επίλυση των διαφορών αντιμετωπίζεται και αυτή ως ένα προϊόν, από το οποίο επίσης επιδιώκεται να είναι κερδοφόρο μέσω της σύστασης οργανισμών θεσμικής διαιτησίας με τη μορφή ανώνυμων εταιριών. Συγκεκριμένα, στο συζητούμενο νομοσχέδιο, οι παραπάνω στόχοι επιδιώκεται να υλοποιηθούν με την εναρμόνιση των διατάξεων του εθνικού δικαίου με τον πρότυπο νόμο της Επιτροπής ΗΕ για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, καθώς και με μια σειρά διατάξεις του νομοσχεδίου, τις οποίες η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως καινοτομίες. Ορισμένες από αυτές με τις οποίες τροποποιείται ο νόμος 2735 του 1999, είναι η καθιέρωση της γενικής αρχής ότι στη διαιτησία μπορούν καταρχήν να υπαχθούν όλες οι διαφορές εκτός αν το απαγορεύει ο νόμος. Αναγνωρίζεται στο διαιτητικό δικαστήριο η εξουσία να επιβάλλει στα μέρη να προσκομίσουν έγγραφα, άλλα αποδεικτικά μέσα που βρίσκονται στη διάθεσή τους και πιθανολογείται ότι θα έχουν ισιώδη επίδραση στην έκβαση της διαιτησίας. Θεσπίζεται η εξουσία του διαιτητικού δικαστήριου να διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που θεωρεί αναγκαία σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς ή την έκδοση προσωρινής διαταγής. Συνολικά, επιχειρείται να διευρυνθεί και με μια σειρά άλλα μέτρα η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία, να ενισχυθούν περαιτέρω οι εξουσίες των διαιτητικών δικαστηρίων και να προσαρμοστεί καλύτερα η λειτουργία τους στις ανάγκες της επίλυσης των διαφορών των επιχειρηματικών ομίλων. Κερδισμένη βέβαια από αυτή τη διαδικασία δεν θα είναι γενικά και αφηρημένα η χώρα όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δεν θα είναι οι εργαζόμενοι και ο λαός, αλλά και πάλι το μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο μάλιστα με τις ρυθμίσεις αυτές του νομοσχεδίου δίνεται για πρώτη φορά και η δυνατότητα να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες που θα προσφέρουν θεσμικές διαιτητικές υπηρεσίες και βέβαια και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα μπορούν να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη. Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 46, όπου πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης θεσμικών διαιτησιών και από ανώνυμες εταιρείες, με πρόβλεψη μάλιστα για ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, οι οποίες μπορεί να έχουν συσταθεί και στο εξωτερικό, ενώ μέχρι σήμερα τη δυνατότητα αυτή είχαν μόνο οι δικηγορικοί σύλλογοι. Μάλιστα, ως προς το άρθρο αυτό, εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και οι εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων, κυρίως σε σχέση με την αξιοπιστία και τη διαφάνεια που μπορεί να διέπει αυτούς τους φορείς. Επιδιώκεται παράλληλα, μέσω της διαμόρφωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου και ίδια δηλαδή η εμπορευματοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, με τη διευκόλυνση ανάπτυξης επενδυτικής δραστηριότητας σε νέα πεδία κερδοφορίας, όπως είναι και αυτό της εμπορικής διαιτησίας. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και τις διατάξεις αυτού του πρώτου μέρους που αποτελούν τον κύριο κορμό του εξάλλου του νομοσχεδίου. Σχετικά τώρα με τις επιμέρους άλλες διατάξεις, το δεύτερο και τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, ξεχωρίσαμε στην κριτική μας τα σημαντικότερα από αυτά. Ίσως με χαρακτηριστικό τρόπο επιβεβαιώνεται η κριτική που πολλές φορές κάνουμε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν έχει ουδέτερο πρόσημο, δεν είναι ίδια για όλους.
Έτσι, ενώ όταν πρόκειται για τα επενδυτικά συμφέροντα, νομοθετούνται πολυτελείς διαδικασίες, προσλαμβάνονται νέα ειδικά εκπαιδευμένοι δικαστές και υπάλληλοι, πώς αντιμετωπίζετε τις τεράστιες καθυστερήσεις που με διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες παρουσιάζονται στις συνταξιδοτικές, για παράδειγμα, διαφορές, υποβιβάζοντάς τις στην πραγματικότητα, έτσι κάνετε στο άρθρο 52, ουσιαστικά θεωρώντας τις ως μια απλή διεκπεραίωση, παραπέμπετε την εκδίκασή τους σε παρέδρους, όταν για αυτές έχει αποφανθεί σχετικά η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου. Παραβλέπετε στην ουσία ότι η κάθε υπόθεση έχει την ιδιαιτερότητά της, που πρέπει να κρίνεται ολοκληρωμένα, και φυσικά έχει τη σημασία της, αφού αυτή αφορά το κέριο για τους εργαζόμενους ζήτημα των συντάξεών τους. Και μάλιστα ακόμα και για τη δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης σε δεύτερο βαθμό ενώπιον τριμελούς σύνθεσης, όταν υπάρχει διαφωνία με την απόφαση του παρέδρου, εισάγεται παράβολο 300 ευρώ, ώστε τελικά αυτό να λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσφυγή. Αντίστοιχα και στα ζητήματα του προσυμβατικού ελέγχου, αντί να ενισχυθούν τα κλιμάκια του ελεγκτικού συνεδρίου, τι κάνετε? Αυξάνεται το χρηματικό όριο των συμβάσεων που υπάγονται για έλεγχο σε αυτά από το 1 εκατομμύριο, το πάτε στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, από τη μεριά της κυβέρνησης γίνεται μια λαθροχειρία. Προσπαθεί να παρουσιάσει την κριτική που κάνουμε ως δίθεν υποτίμηση ή αμφισβήτηση του ρόλου ή της ικανότητας των επιτρόπων να προβούν σε αντίστοιχους ελέγχους. Τώρα, δεν θέλω να απαντήσω στο κατά πόσο είναι σοβαρή αυτού του είδους η επιχειρηματολογία. Είναι γνωστό ότι το χρηματικό αντικείμενο, για παράδειγμα και σε μια δίκη, καθορίζει την ανάλογη αρμοδιότητα μονομελούς ή πολυμελούς δικαστηρίου, αναλόγως βέβαια και στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων, επιβάλλεται να συμβαίνει το ίδιο και σε σχέση με το ύψος των συμβάσεων, ανάλογα ανατίθεται η αρμοδιότητα σε μονομελή ή πολυμελή όργανα για τον έλεγχό τους, γιατί αυτό βέβαια κρίνει το ύψος των συμβάσεων και την κρισιμότητα, τη βαρύτητα του κάθε ελέγχου και του κάθε έργου αντίστοιχα. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τη σύσταση ειδικού διανεμητικού λογαριασμού για τους δικαστικούς επιμελητές, συμφωνούμε με τη λογική και είναι εξάλλου και αίτημα των οργάνων τους, το να υπάρχει μια στοιχειώδης αναδιανομή του εισοδήματος με τη δημιουργία αυτών των αναδιανεμητικών λογαριασμών, προκειμένου να ενισχύονται κυρίως οι πιο αδύναμοι οικονομικά εξ αυτών. Γι' αυτό και δεν συμφωνούμε με το όλο παζάρεμα που γίνεται προκειμένου να μειωθεί το όριο της παρακράτησης των αμοιβών, κατεύθυνση προς την οποία, κατά τη γνώμη μας, πιέζουν κυρίως οι εταιρείες δικαστικών επιμελητών και οι έχοντες υψηλότερα εισοδήματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι δεν αποτελεί κάποιο μέτρο κυβερνητικής στήριξης αυτό που κατά κάποιο τρόπο στην πραγματικότητα αναδιανέμει πάλι τα δικά τους εισοδήματα. Αν θέλετε πραγματικά να ανακουφιστούν και να επιληθούν οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι δικαστικοί επιμελητές με τα χαμηλότερα εισοδήματα, όπως βέβαια και οι υπόλοιποι αυτοαπασχολούμενοι, χρειάζονται άλλου είδους μέτρα να πάρθουν από τη μεριά της κυβέρνησης, όπως η μείωση αντί για την απαράδεκτη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που συνέβη από 1η-1η, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η επαναφορά του φορολόγητου ορίου και άλλα για τα οποία αδιαφορείται συστηματικά. Όπως βέβαια απορρίψατε και συνεχίζετε να απορρίπτετε και μια σειρά άλλα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των αυτοαπασχολουμένων που έχουμε καταθέσει και με συγκεκριμένες τροπολογίες συνολικά προς την κυβέρνηση. Και ενώ βρίσκονται πόροι, για παράδειγμα, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους δικηγόρους, προκειμένου να προωθήσετε τον αντιδραστικό θεσμό της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, που ορθώνει και αυτός πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη, το Υπουργείο εδώ και 3,5 χρόνια δεν διαθέτει ούτε τους πόρους, ούτε την ουσιαστική πολιτική βούληση για να δώσει επιτέλους οριστική λύση στις τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή των δικηγόρων της πολύπαθης νομικής βοήθειας.
Σήμερα, κύριε Υπουργέ, με την τροπολογία που φέρνετε, γράφετε άλλη μια σελίδα στον απίστευτο εμπεγμό προς το πρόσωπο των εκατοντάδων δικηγόρων της νομικής βοήθειας, αφού δεν προχώρησε η τελευταία ρύθμιση για τις αποσπάσεις υπαλλήλων από το Υπουργείο Οικονομικών, που την παρουσιάστηκε ως τη λύση για την επιτάχυνση της εκαθάρισης των οφειλόμενων αμοιβών. Επιστρέφεται και πάλι το μπαλάκι στους ίδιους τους δικηγορικούς συλλόγους για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Και όχι μόνο τους ανατίθεται ουσιαστικά την ευθύνη παίρνοντάς την από πάνω σας, αλλά προσθέτεται και μια νέα γραφειοκρατική διαδικασία, και αυτό για την πληρωμή του 80% και όχι του συνόλου της αμοιβής. Και βέβαια και αυτό αποτελεί ένα προσωρινό μέτρο για να εκαθαριστούν οι συσσωρευμένες υποθέσεις νομικής βοήθειας. Όμως δεν λύνεται στο σύνολό του το πρόβλημα, διότι όσο συνεχίζετε και επιμένετε να μην στελεχώνετε με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό τις υπηρεσίες του ΤΑΓΔΙΚ, το ίδιο πρόβλημα θα ξαναπροκύψει το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη ρύθμιση που φέρνετε με τεπένων προς επίλυση δήθεν αυτού του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, ο εμπεγμός καλά κρατεί και λύση οι δικηγόροι δεν βρίσκουν. Δεν βρίσκουν ούτε οι δικηγόροι της νομικής βοήθειας, ούτε βέβαια και τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα που έχουν ανάγκη αυτού του θεσμού και που ουσιαστικά με αυτή σας τη στάση υπονομεύεται. Ακόμα, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε δώσει πιστικές απαντήσεις ούτε σε σχέση με όσα δίκαια αιτήματα προβάλλουν οι εργαζόμενοι της ΕΑΔΙΣΥ και συγκεκριμένα ο Σύλλογος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των πρώην εργαζομένων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Γιατί ενώ για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο προκλητικά αυξάνεται τις αποδοχές του Προέδρου και των Συμβούλων της Αρχής, διατηρείται τη διάκριση και την αδικία σε βάρος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της πρώην ΑΕΠ, οι οποίοι ενώ ασκούν τα ίδια καθήκοντα στην υπηρεσία με το αντίστοιχο προσωπικό της πρώην ΕΑΔΙΣΥ, λαμβάνουν σχεδόν το μισό μισθό, γιατί αυτοί έχουν προσληφθεί με το ενιαίο μισθολόγιο και δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά. Σε αυτούς δεν υπάρχει λόγος για να βελτιωθούν οι αποδοχές τους και να ανακόψετε, όπως λέτε, το κύμα απαραιτήσεων. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, λοιπόν, εφαρμόζονται για άλλη μια φορά όσον αφορά από τη μια τις διοικήσεις και από την άλλη τους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό, βέβαια, και θα καταψηφίσουμε και τη συγκεκριμένη διάταξη. Σε σχέση με τις υπόλοιπες, με την άλλη τροπολογία, για τα ζητήματα που αφορούν το μισθολόγιο των καλλιτεχνών, θα τοποθετηθεί αναλυτικά ο Γιάννης Οδελής στη συνέχεια. Είναι καθαρό ότι πρόκειται για έναν εμπεγμό προς τους καλλιτέχνες, που επί ένα μήνα βρίσκονται σε κινητοποίηση για αυτό το απαράδεικτο προεδρικό διάταγμα 85 του 2022. Και βέβαια με αυτές τις ρυθμίσεις που φέρνετε, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, αλλά μάλλον μεγαλώνετε την οργή τους. Θα σας απαντήσουν σε λίγη ώρα στη συγκέντρωσή τους στο Σύνταγμα. Να πω μόνο ότι σε σχέση με αυτή την τροπολογία, για το τρίτο άρθρο, θα πούμε βέβαια όταν έρθει και ο Υπουργός, που έχει συμπεριλαμβάνει μέσα και μια ρύθμιση για το αφορολόγητο και ακατάσχετο αυτής της έκτακτης ενίσχυσης που δόθηκε προς τους γεωργούς. Να πούμε ότι εντάξει, θα την ψηφίζαμε αν ήταν μόνη της η ρύθμιση αυτή, αλλά αυτά τα διάφορα μέτρα είναι ασπιρίνες, δεν αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα, που την τεράστια μείωση του εισοδήματος των αγροτών, αυτή που τους βγάζει στους δρόμους, και αντί να τους λύσετε τα προβλήματα, να τους στηρίξετε το εισόδημά τους ουσιαστικά, τους στέλνετε ΜΑΤ για να τους καταστήλουν. Αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση θα βρουν απάντηση με ενίσχυση των αγώνων και των αγροτών και όλων των άλλων στρωμάτων, που και στον δρόμο προς τις κάλπες θα συνεχίσουν με μαχητικό τρόπο να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.